αρχικά σας ευχαριστώ για την φιλοξενία, για την υποδοχή, αλλά και για την παραχώρηση της έδρας. Εκτιμώ τον τρόπο με τον οποίο με παρουσιάσατε και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ εσάς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Να ευχαριστήσω τους φίλους, καθηγητές, εκπαιδευτές διαιτησίας που με πολύ χαρά μου παραχώρησαν τη θέση τους για τη σημερινή ομιλία. Ευχαριστώ και όλους εσάς, θα έλεγα, για την αθρώα προσέλευσή σας. Επιτρέψτε μου όμως και επιβάλλετε ξεχωριστά να χαιρετήσω κάποιους, όπως τον γραμματέα της Ένωσής μας, τον κύριο Σάββα Δημητριάδη, που εκπροσωπεί και τον πρόεδρό μας, τον Βαγγέλη Γραμμένο, ο οποίος βρίσκεται εκτός Θεσσαλονίκης, αλλά και κάποια μέλη από την διοίκηση, όπως ο κύριος Χασάν, ο κύριος Στεφανίδης. Να χαιρετήσω τον δάσκαλό μου, τον κύριο Τσελεπάκη, τον άνθρωπο που μου έφερε στη διαιτησία, που με πήρε μικρό από την εφηβική ομάδα του Ηρακλή και με έφερε στη διαιτησία. Ίσως προέβλεψε ότι μπορεί να μην γινόμουν ένας καλός ποδοσφαιριστής. Όμως, κύριε Τσελεπάκη, να είσαι σίγουρος ότι δεν το μετάνιωσα ποτέ. Να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Ηλιούπολης, τον κύριο Λάκη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Απόλλωνα Ζαγκλιβερίου, τον κύριο τον Γιάννη Κυριάννη, αλλά και τον τέος αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Διαιτητών, τον κύριο Ράπτη Βασίλη. Από δεξιά μου, ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή, τον Νίκο τον Φράγκο, ο οποίος είναι και καθηγητής στα ΤΕΦΑ. Νομίζω, κύριε Ράπτη, σας προσφώνησα. Σκόπιμα στο τέλος, δεν ξέρω αν συγγνώμη, κύριε φίλε αγαπητέ Λάμπρο Ανδριόπουλε, τον πρόεδρο των προπονητών, τον κύριο Ανδριόπουλο. Και σκόπιμα, στο τέλος άφησα ένα δικό μας παιδί που δόξασε όχι μόνο τον Ηρακλή, όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι ο Νουρέγεφ του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Είναι κοντά μας και μόνο σε αυτό θα σταθώ και θα πω ότι οι δημοσιογράφοι ξόδευσαν τόνους χαρτί και μελάνι για να υμνήσουν τα ποδοσφαιρικά του κατορθώματα. Το περιβάλλον γνώριμο, οι εμπειρίες πολλές, σαν διεθνής διαιτητής, σαν εκπαιδευτής διαιτησίας, παρατηρητής διαιτησίας. Αλλά όμως απόψε αισθάνομαι λίγο αμήχανα, καθώς αντικρίζω όλους εσάς, γιατί απευθύνομαι σήμερα σε ένα ακροατήριο που γνωρίζει πολλά, είναι διαβασμένο, ξέρει πολλά γύρω από το ποδόσφαιρο και τη διαιτησία, αλλά ζητάει, διψά να μάθει περισσότερα. Γι' αυτό δεν έχω κανένα δικαίωμα να σας απογοητεύσω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγώ τα ξέρω όλα. Ίσως δεν ξέρω και τίποτε. Το γυράσκω ήδη διδασκόμενος του Σόλωνα ισχύει και για μένα. Το «εν είδα ότι ουδέν είδα» του Σοκράτη ισχύει πάλι και για μένα. Ένας καλός φίλος της διαιτησίας, όχι βέβαια Έλληνας, ο Γάλλος διεθνής διαιτητής FIFA, ο Ρόμπερτ Βούλτς, με τον οποίο αλληλογραφούσαμε και ανταλλάσσαμε ευχές κάποιες φορές, έλεγε, τον οποίο και θάμαζα βέβαια, έλεγε ότι όποιος νομίζει ότι τα ξέρει όλα, ξέρει τα μισά. Και όποιος ξέρει τα μισά, δεν ξέρει τίποτε. Αλλά σαν πρόλογο, ας πούμε εδώ και ας πούμε στο θέμα μας. Επιμελήθηκα ένα θέμα που θα ρω πως θα βοηθήσει όλους μας και κυρίως τα νέα παιδιά, εσάς, τους νέους διαιτητές. Είναι επίκαιρο για τις μέρες μας. Τίτλος λοιπόν, η βία μέσα στο ποδόσφαιρο. Υπότιτλος, ο ρόλος του διαιτητή στην ομαλή διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα και στην εξάλληψη της βίας. Βία, μία λέξη τρόμος, μία λέξη φόβος, μία λέξη που την ακούμε συχνά πυκνά, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Μία λέξη που έχει εισβάλει βαθιά μέσα στο ποδόσφαιρο, το δηλητηριάζει και το καταστρέφει.
Βία. Μία λέξη, τρία γράμματα, μα τεράστιες καταστρεφικές συνέπειες. Ποδόσφαιρο, ίσον θέαμα, χαρά, συγκίνηση, λύπη, αγωνία, ανάπηκτα συναισθήματα. Το ύμνησαν πολλοί, ανάμεσά τους και ο μεγαλύτερος επικός μας ποιητής Όμηρος στην Οδύσσιά του. Κι όμως, αυτό το λαϊκότερο άθλημα που συγκινεί και συναρπάζει, πολλές φορές βιάζεται, διώκεται, κακοποιείται, βασανίζεται. Από ποιους? Από όλους μας. Αλλά κυρίως στο μεγαλύτερο βαθμό από τους οπαδούς χούλιγκανς και από κάποια περιθωριακά στοιχεία. Αλλά και σε μικρότερο βαθμό από όλους εμάς. Από τους παράγοντες, από τους προπονητές, από τους ποδοσφαιριστές, από τους δημοσιογράφους, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά αγαπητοί φίλοι μου, γιατί να αφήσω έξω και εμάς τους διαιτητές που κάποιες φορές, θα έλεγα ίσως και τις περισσότερες φορές, φέρουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη, θα έλεγα και θα προχωρούσα έστω και άθελά μας. Θα σημειώσω δε ότι τώρα τελευταία το ποδόσφαιρο χρησιμοποιείται και ως μέσο πολιτικοποίησης και εμπορευματοποίησης. Και μια που μιλάμε για το ποδόσφαιρο, επιτρέψτε μου πολύ σύντομα και μέσα σε λίγες αράδες να αναφερθώ στη γέννησή του. Η γέννησή του ξεκινάει πριν 153 χρόνια και λέγεται ότι το εφεύραν οι Άγγλοι και μάλιστα εμπλό, δηλαδή μέσα σε ένα πλοίο, από μια ομάδα παρέα φίλων Αθρακορίχων, οι οποίοι ταξίδευαν για να μεταβούν και να εκτελέσουν μια ρυψοκίνδυνη αποστολή. Κατά το πλούμ, δηλαδή στο ταξίδι, για να διώξουν το φόβο και την αγωνία τους, αμήχανα κάποια στιγμή πετούσε ο ένας τον άλλον ένα κομμάτι από ύφασμα σε σχήμα μπάλας. Αυτό στη συνέχεια το έκαναν με τα πόδια. Κάπως έτσι γεννήθηκε το ποδόσφαιρο όπως μας διδάσκει η παράδοση. Κατά άλλες πληροφορίες λέγεται ότι την πατρότητά του, τη γέννησή του, διεκδικούν και οι Κινέζοι. Βέβαια αυτό λίγο μας ενδιαφέρει. Η διάδοσή του ήταν ταχύτατη. Το κουβάρι των Αδροχωρίχων αντικαταστάθηκε με μία μπάλα και οι ίδιοι παρεχώρησαν τη θέση τους αρχικά σε 15 παίκτες των 75 λεπτών και στη συνέχεια σε 11 παίκτες των 90 λεπτών. Άγγλοι είναι, σκέφτηκαν το κάτι παραπάνω, θέλησαν να βάλουν κανονισμούς. Έτσι, το 1863 και μάλιστα 26 Οκτωβρίου, για μας ημέρα εθνική και θρησκευτική γιορτή για την πόλη μας, για τη Θεσσαλονίκη, θεσπίζουν τους πρώτους κανονισμούς και ιδρύουν την πρώτη ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας, δηλαδή κάτι ανάλογο με τη σημερινή ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Και προχώρησαν. Θέλησαν να βάλουν και κάποιον υπεύθυνο που είναι εφαρμόζει αυτούς τους κανονισμούς. Αυτόν τον κάποιον οι Αγγλέζοι τον ονόμασαν ρέφερι, εμείς διαιτητή, αν πάμε λίγο δεξιά στην Τουρκία, Χαγκέμ, και λίγο πιο πάνω στη Ρουμανία, Αρμπίτ, και λέω αυτές οι δύο χώρες όπου έκανα πρέδικα σε δύο σεμινάρια και μάλιστα στη Ρουμανία έχω παίξει. Εμείς όμως θα μείνουμε στον Έλληνα, στο δικό μας, στο διαιτητή. Τι είναι διαιτητής, ίσον κριτής? Είναι αυτός που θα μοιράσει δικαιοσύνη στις διαγωνιζόμενες ομάδες. Είναι ο υπηρέτης ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Αποστολή του διαιτητή είναι να εφαρμόζει τους κανονισμούς και να φυλάει θερμοπύλες. Τι εννοώ? Να εφαρμόζει τους κανονισμούς, αλλά οριζοντίως και καθέτως. Δύο λέξεις τις οποίες όταν μας δίδασκε τότε, στο δικό μας καιρό, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος, ένας ισχυρός άντρας της διαιτησίας, ο κύριος Φάνης ο Γεωργίου, χρησιμοποιούσε πάντα αυτές τις δύο λέξεις. Εγώ πάντα
το θυμάμαι στη γιορτή του και τον τηλεφωνώ. Ο διαιτητής πρέπει να είναι αντικειμενικός, αμερόληπτος, ανεξάρτητος, υπεύθυνος και δυναμικός. Δηλαδή να είναι μια ολοκληρωμένη διαιτητική προσωπικότητα και σύμφωνα με την ερμηνεία που μας δίνει ο καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου, ο κύριος Μπαμπινιώτης. Και αν θέλετε να εμβαθύνω και να ερμηνεύσω τη λέξη προσωπικότητα, σύμφωνα με τον κύριο Μπαμπινιώτη, είναι το σύνολο των φυσικών, ψυχικών, πνευματικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου που το καθιστούν υπεύθυνο, ανεξάρτητο και δυναμικό. Προσωπικότητα, λέξη κλειδί για την επιτυχία ενός αγώνα. Στις μέρες μας, αγαπητοί φίλοι, το ποδόσφαιρο έγινε πιο θεαματικό, πιο γρήγορο, πιο συναρπαστικό. Γι' αυτό και ο διαιτητής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με κάποια πρόσθετα προσόντα, όπως να έχει θάρρος, αποφασιστικότητα, αντοχή και δύναμη. Γιατί χωρίς αυτά τα προσόντα θα κάνει λάθη και τα λάθη του σίγουρα από τα λάθη του θα προκύψει και η βία. Όπως θα προκαλέσει βία σε έναν βαθμό αν τα σφυρίγματά του και η συμπεριφορά του είναι φιλική και ευνοϊκή για την κυβερνούχα ομάδα και εχθρική και προκλητική για τη φιλοξενούμενη. Θα προκαλέσει βία αν θεωρεί κάποιους παίκτες σπουδαίους και σημαντικούς και κάποιους άσημους και μικρούς και τους συμπεριφέρεται άνισα, άκοψα και περιφρονητικά. Θα προκαλέσει βία μέσα και έξω από το γήπεδο αν ένα αποφασιστική σημασία πέναντι που έγινε για μια από τις δύο ομάδες δεν το καταλογίσει κλείνοντας τα μάτια για τους δικούς του λόγους και σκοπούς. Βία προκαλείται και από τη μία αποβολή ενός παίκτη που είναι επιβεβλημένη με το σκεπτικό πως θα φύγει από το γήπεδο. Βία και πυροδότηση προκαλείται και με την αναγραφή ψευδογεγονότων από τον διαιτή στο φύλλο αγώνα επιζητώντας να πάρει εκδίκηση από προηγούμενο αγώνα που δίφθηνε. Σεβόμενος τον χρόνο σας, θα μείνω μόνο σε αυτά τα λίγα παραδείγματα και περνώ στο θετικό ρόλο του διαιτή στη διάρκεια του αγώνα. Ο διαιτής δεν πρέπει να είναι τιμωρός και εκδικητικός. Πρέπει να πηγαίνει στο παιχνίδι έτοιμος και προετοιμασμένος σωματικά, ψυχικά και πνευματικά. Έχει να κάνει με 22 και πλέον διαφορετικούς χαρακτήρες, τους οποίους στο πρώτο δεκάλεπτο οφείλει να τους αξιολογήσει και ανάλογα να τους συμπεριφερθεί, χωρίς όμως διακρίσεις και συναισθηματισμούς. Τα σφυρίγματά του δεν πρέπει να είναι εκνευριστικά. Ο τρόπος που θα δείξει την κίτρινη ή την κόκκινη κάρτα δεν πρέπει να προκαλεί και να φανερώνει μίσος, προσωπική ικανοποίηση και εμπάθεια. Ο διαιτητής πρέπει να είναι και παιδαγωγός, να συμβουλεύει και να εξηγεί εφόσον χρειαστεί. Να έχει δε ψυχική επικοινωνία με τους παίκτες. Ένα χαμόγελο ή ένα πατρικό χάδι στην πλάτη τη στιγμή που πρέπει μπορεί να είναι καταλυτικό για την ομαλή συνέχεια του αγώνα. Γιατί όλοι οι παιδιά ξέρουμε ότι τα άρθρα του κανονισμού είναι 17, αλλά υπάρχει και το 18ο άρθρο, το πνεύμα του κανόνα, δηλαδή η σκέψη, η ευστροφία, η φαντασία του διαιτητή, η πρόβλεψη, το προλαμβάνει που αν χρειαστεί να σώσει ένα παιχνίδι, οφείλει όλα αυτά να τα ενεργοποιήσει. Να απευθυνθώ με πολύ σεβασμό στους παράγοντες και συμβουλευτικά να τους πω. Γνωρίζω ότι βρισκόμαστε σε δύσκολους οικονομικά καιρούς και αυτό ίσως σας φορτώνει με περισσότερο άγχος και εκνευρισμό. Οφείλετε όμως, όσο και αν νιώθετε αδικημένοι, να συγκρατήσετε τα νεύρα σας και να μην φτάσετε σε ακραίες καταστάσεις. Είναι ένα παιχνίδι, ένας αγώνας, διασκέδαση, χαρά και όχι πόνος και οδυρμός. Προς τους προπονητές. Ένας προπονητής σε έναν αγώνα μπορεί να παίξει το ρόλο του πυροσβέστη και να φανεί χρήσιμος. Μπορεί όμως να παίξει και το ρόλο του κουλοκαίρι και να παρασύρει και τους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο επιθυμεί τον προπονητή της πρώτης περίπτωσης, τον ψύχρεμο, τον ήρεμο, τον παιδαγωγό. Προς τους ποδοσφαιριστές, να πειθαρχείτε στις αποφάσεις των διαιτητών ακόμη και όταν νιώθετε αδικία. Εάν για παράδειγμα δεχτείτε μια κίτρινη κάρτα, ακόμη και άδικα, μην αντιδράτε γιατί η
κίτρινη κάρτα μπορεί γρήγορα να αλλάξει χρώμα και γρήγορα να γίνει κόκκινη. Και μια ακόμα συμβουλή. Δεχτήκατε κόκκινη κάρτα και νομίζω τις περισσότερες φορές δίκαια, αποχωρώντας, συγκρατηθείτε και μην εκτοξεύετε απειλές και ύβρις, γιατί η ποινή σας θα διπλασιαστεί. Παράλληλα, προκαλείτε εκνευρισμό, ένταση και η σπίθα γρήγορα γίνεται πυρκαγιά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο γραπτός και ο ηλεκτρονικός τύπος. Συχνά παρατηρούμε στα πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων τυχαίους τίτλους παραμονή ενός ντέρπι, που προκαλούν, παρακινούν και παροτρύνουν παίκτες, παράγοντες και οπαδούς σε μάχη και όχι σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Μεγαλοπαράγοντες με υψηλή οικονομική επιφάνεια, με εμπριστικές δηλώσεις κατά της διαιτησίας, δυναμητίζουν και προετοιμάζουν πόλεμο. Ας αφήσουν λοιπόν τη διαιτησία να πορευθεί εν ειρήνη. Μακάρι το μικρόβιο αυτό να μην εισχωρήσει ποτέ στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ήμουνα πιο γρήγορος από ό,τι σας είπα. Συνοψίζοντας και ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, αλλά και την επικοινωνία μου με όλους εσάς, θα έλεγα ότι όλοι εμείς, όσους προανέφερα, ας μείνουμε απλά εραστές, συντελεστές του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και όχι πρωταγωνιστές της βίας σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Αρκεί ο καθένας μας από την πλευρά του ας παίξει το ρόλο του όσο μπορεί καλύτερα για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, για το καλό του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, για το καλό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας μας, για το καλό της πόλης και του νομού μας και για την εξάλληψη της βίας. Κλείνω με ένα απόφθεγμα του Πλάτωνα. Στόχευε για το φεγγάρι. Κι αν ακόμα αστοχήσεις, θα βρεθείς κάπου ανάμεσα στα αστέρια. Ας προθασμίσουμε λοιπόν κι εμείς για την εξάλληψη της βίας. Σας ευχαριστώ.